Η Βάλια Μπούι θα μας βάλει στο κλίμα. Δεν έχει που να αφήσει το κινητό. Η Βάλια το κρατάει μαζί. Θα το πάρω μαζί μου. Εκεί καθώς η επικαιρότητα τρέχει. Ευτυχώς δεν τα άφησες. Λοιπόν, πού θα πάμε, για πες μας τώρα λίγο λοιπόν, να κλείσουμε. Πάμε σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Ναι. Βρίσκεται στη Φλόρινα, κεντρική Μακεδονία, μία από τις ομορφότερες, μία από τις μεγαλύτερες. Είναι η τρίτη κατά σειρά μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για τη λίμνη Βεγορίτιδα. Είναι μια λίμνη με πολύ όμορφη. Πολύ όμορφο έτσι σκηνικό, πλούσια πανίδα, χλωρίδα, κατά πράσινο περιβάλλον και υπάρχουν άνθρωποι δραστήριοι οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο. Βλέπουμε και τις μοναδικές εικόνες που μας έχουν στείλει εκεί από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Και ο σκοπός είναι ένας, η ανάδειξη λοιπόν της περιοχής χρησιμοποιώντας απλά μέσα με μια βάρκα λοιπόν. Πάμε. Να κάνουμε μια βαρκάδα. Ακριβώς. Πάμε να κάνουμε τη βαρκάδα με τη Βάλια. Να δούμε ακριβώς. Λοιπόν, ποιους βλέπουμε, είναι ο κύριος Άγγελος Ναουμίδης. Είναι αντιπρόεδρος κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα στο Δήμο Αμιντέου και ΣΕΦ βέβαια. Ακριβώς. Και ο κύριος Γιάννης Μεδίτσκος, ελεύθερος επαγγελματίας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Σωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, μιλάμε και αναφερόμαστε καθημερινά. Ναι. Βρισκόμαστε στη λίμνη Βεγορίτιδα, στον νομό Φλόρινας. Είμαστε δίπλα στα σύνορα. Ξέρετε, αναφερόμαστε στις ομορφιές της Κρήτης καθημερινά, αλλά ανοίγουμε και το παράθυρο, βλέπουμε προς τα έξω, ανεβαίνουμε και βόρεια και βλέπουμε και εσάς πόσο τυχεροί είστε. Είμαστε τυχεροί, είμαστε οι ακρίτες εδώ του έθνους, από τη βόρεια πλευρά της χώρας. Και ζούμε, έχουμε ομορφιές πολλές και εδώ. Εδώ έχουμε τις λίμνες, δεν έχουμε θάλασσα, αλλά έχουμε πολλές λίμνες οι οποίες είναι πανέμορφες. Και πολλά βουνά. Και πολύ ορεινό όγκο. Και ξεκινήσατε βαρκάδα τώρα για μας, για εδώ, για την εκπομπή μας. Θα κάνουμε μια βαρκάδα μαζί σας, ναι. Ετοιμαζόμαστε τώρα για την τουριστική περίοδο, την θερινή περίοδο, που περιμένουμε πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη και από και εσωτερικό τουρισμό. Και είμαστε σε μια περιοχή, η οποία είναι ξεχασμένη, αλλά είμαστε πανέμορφα. Είμαστε πολύ ωραία, θα πρέπει να έρθετε να μας δείτε. Βεβαίως να έρθουμε, να σας δούμε όποτε μπορέσουμε. Δεν είστε ξεχασμένοι, γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που σας επισκέφτεται. Ξέρω και τι λέει περίοδο. Ο κύριος Ναουμίδης. Ξέρει πολύ καλά τι λέει. Ξεχασμένιστος από το κράτος, την πολιτεία, διαχρονικά. Το κράτος, ναι. Ακριβώς. Ναι, είμαστε από την πολιτεία. Ναι, αλλά εντάξει, όλοι οι Έλληνες, η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει σε κάθε βέβαια έκταση, στο τελευταίο χιλιοστό βέβαια που βρίσκονται Έλληνες. Έτσι. Είμαστε εδώ ακριβώς, γι' αυτό λόγο είμαστε οι ακρίτες του έθνους σε αυτή την περιοχή Παραμεθόριο και είμαστε αυτοί που υποδέχονται από τα σύνορα τον κόσμο και εισέρχονται στην νοτιότερη Ελλάδα. Σε μια πολύ όμορφη περιοχή με το σύμπλεγμα των λιμνών αυτών, με μια ιδιαίτερη γαστρονομία η οποία βασίζεται στις πιπεριές μας, στην αμπελουργία, στο ξινόμαυρο. Ακούτε? Ναι. Βέβαια, βέβαια. Αν πατήσετε λίγο και την κάμερα έτσι να σας ξαναδούμε πάλι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Θα ήταν το ιδανικό αυτή τη στιγμή και να μας πει και ο κύριος Μεδίτσκος βέβαια, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας εκεί, για την ξεχωριστή φυσιογνωμία της περιοχής από τη μία και από την άλλη. Τουριστική περίοδο, δεν έχει μόνο η Κρήτη. Τουριστική κίνηση δεν καταγράφεται μόνο στην Κρήτη, καταγράφεται και στην περιοχή εκεί, την Ακριτική. Σωστά, κύριε Μεδίτσκο? Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε πολλά να δώσουμε στον επισκέπτη. Πολλές ομορφιές, πολλές εμπειρίες να ζήσουμε. Η περιοχή, ναι. Και η ευδείκνεται για βόλτες στο βουνό, για βόλτες στη λίμνη, για εναλλακτικό τουρισμό. Και είναι και μια περιοχή, είναι μια λίμνη που μπορούν να κολυμπήσουν όσοι την επισκεφθούν και ενδείκνεται και για extreme sports, κύριε Ναουμίδη. Έτσι ακριβώς, από πίσω έχουμε ένα παλικάρι που... Τώρα όπως είμαστε εδώ, από πίσω έχουμε ένα παλικάρι που κάνει ζεσκί. Έχουμε πολλά τροχόσπεδα παρατεταγμένα εδώ πέρα, γιατί η περιοχή δεικνύεται και εναλλακτικό τουρισμό. Τουρισμός τώρα πλέον, που ο κόσμος έρχεται και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Γαστρονομικός τουρισμός, θεματικός τουρισμός, περιβαλλοντολογικός τουρισμός. Και μην ξεχνάτε, έχουμε το Καϊμάκ, αλλά εδώ έχουμε τα βουνά, όλα αυτά που είναι πολύ πλούσια σε διάφορα πράγματα και σε διάφορα θέματα. Και έρχεται πολλοί κόσμος να μας επισκεφθεί για την ιδιαιτερότητα αυτής της περιοχής. Κάθε περιοχή στην Ελλάδα, όπως αναφέρατε και εσείς, έχει την ιδιαιτερότητά της. Εμείς αυτός είναι ο σκοπός μας, να την προβάλλουμε για να μπορέσουμε να καλέσουμε κόσμο. Και οι καιρικές συνθήκες, κύριε Μεδίτσκο, είναι καλές. Τώρα βλέπουμε λίγο συννεφιασμένο τον καιρό. Εντάξει, δεν είναι και Κρήτη βέβαια, αλλά για την εποχή. Σίγουρα. Είναι, για την εποχή είναι καλές. Έχουμε 6 μήνες χειμώνα και 6 μήνες βαρύ χειμώνα. Έτσι. Ναι.
Δεν ξέρω τώρα. Από πίσω βλέπω κάτι ψάρια που κάνουν βουτιές. Δεν ξέρω, ιδέα μου. Λιμνίσια ψάρια. Και όμως είναι κάτι ψάρια, τώρα είναι η αναπαραγωγή των ψαριών. Είδατε. Και είναι κλειστή η λίμνη για λόγους αυτούς, γιατί πολλαπλασιάζουν τα ψάρια. Και τα ψάρια βγαίνουν εδώ, έξω στη στεριά. Και βγαίνουν στη στεριά. Εδώ, στις άκρες. Είναι αυτές οι ομορφιές εκεί της ακριτικής περιοχής. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε εδώ στην Κρήτη και στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Εμείς αισθανόμαστε πολύ κοντά με τους κριτικούς και από τους πολέμους και όλα. Και οι παππούδες μας κάνανε αναφορές. Θέλουμε να πούμε ότι είμαστε μια οικογένεια. Μια οικογένεια η οποία έχουμε απότερο σκοπό να προσέξουμε αυτό το κράτος, να αγαπάμε τη χώρα μας, την Ελλαδίτσα μας. Και αυτός είναι το κυριότερο πράγμα για να μπορείς να επιβιώσεις έναν τόπο και να μπορείς να πας μπροστά. Να αγαπάς τον τόπο που είσαι, όπου και να είσαι. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Οι παππούδες πολέμησαν για την ελευθερία αυτού του τόπου. Σωστά. Και εμείς τώρα πρέπει πραγματικά να επιδοκιμήσουμε εδώ. Να μην κλεβόμαστε, να μην φεύγουμε στο εξωτερικό. Και θα πρέπει να έρχεται ο κόσμος από παντού να επισκέψει την Ελλάδα για την ιδιωτερότητά της. Κύριε Μεδίτσκο, το δικό σας μήνυμα. Παρακαλώ. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Άγγελο. Όλες οι περιοχές της Ελλάδας έχουν κοινή παράδοση, κοινές ρίζες, όλα είναι κοινά. Και είμαστε εδώ. Σας περιμένουμε. Για όποιον θέλει. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς, την καλησπέρα μας. Με το καλό να κάνουμε και ρεπορτάζ εκεί στην περιοχή σας, να γίνουμε ακόμα πιο άμεση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,